Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα full chicken sandwich. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε ένα τέλειο φαγητό κατσαρόλας με λαχανικά που θα ξεψαχνίσουμε το κοτόπουλο, θα κάνουμε μια ωραία σάλτσα και θα σερβίρουμε σε αυτά τα μοναδικά ψωμάκια για hot dog. Πώς σας φαίνεται? Sexy. Άρα θα γίνει το απόλυτο street food sexy, μαμαδίσκο comfort, φαγητό που έχει γίνει ποτέ. Είναι ένα συνδυασμό όλων των πραγμάτων, φίλε Μπελέση. Πάμε να δούμε τα υλικά μας να ξεκινήσουμε, αγόρι μου. Για το pulled chicken sandwich θα χρειαστούμε 700 γραμμάρια στήθος κοτόπουλου με κόκαλο και δέρμα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 stick celery, 1 καρότο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, 200 γραμμάρια κρασί λευκό, 200 γραμμάρια νερό, 150 γραμμάρια κέτσαπ, 40 γραμμάρια σάλτσα σόγιας, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 4 ψωμάκια για hot dog, 200 γραμμάρια λάχανο κόκκινο, 1 καρότο, μισό κρεμμύδι, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αγκουράκι τουρσί, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε το κοτοπουλάκι από το ψυγείο. Εδώ. Και τώρα, κοτόπουλο έτσι δεν έχετε ξαναδεί ποτέ σε εκπομπή, μόνο το στήθος. Σωστά. Σωστά. Υπάρχει συγκεκριμένη φιλοσοφία. Εννοείται πως βέβαια μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία να κάνουμε το ίδιο πράγμα και με μπούτια. Δεν έχουμε θέμα. Απλά, ή θα πάρετε μπούτια ή θα πάρετε στήθος. Αυτό που θέλω να έχει κόκαλο μέσα για να μας βοηθήσει και να ξεψαχνίσουμε το κρέας μας μετά και για να δώσει γεύση μέσα στη σάλτσα. Οπότε, φοράω γάντια εδώ. Λίγο λαδάκι στην κατσαρόλα μας. Και για να μην πιάσω αλατοπίπερα αφού θα πιάσω το κοτόπουλο, θα ρίξω μετά αλάτι και πιπέρι. Ένα μαχαίρι εδώ και έχω κρατήσει το στήθος μαζί με το κόκαλο. Το βλέπεις, φίλε Διονύση? Το βλέπω. Μπράβο. Τι άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για στήθος? Μπούτι. Και βέβαια. Και φτερούγες μπορούσαμε να κάνουμε. Απλά οι φτερούγες θα βγαίναν πάρα πολύ λιπαρές σαν φαγητό. Δεν θέλουμε να βγει τόσο λιπαρό. Λοιπόν, όπως είναι, θα δώσω ωραίο χρώμα στο κοτόπουλο εδώ. Τέλεια. Βγάζω γάντι. Και παίρνουμε ένα καινούριο ξυλοκοπής. Για να ξεκινήσουμε να κόβουμε τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσω εδώ είναι πολλά. Είναι το κλασικό μιρεπουά που λέμε, φίλε Διονύση. Το μιρεπουά είναι τα βασικά λαχανικά που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μια συνταγή. Που είναι αυτά που βλέπεις εδώ, συν πράσο. Θα κόψω λεπτές φετούλες εδώ. Το ίδιο πράγμα θα κάνω και με το σκόρδο, σέλερι και καρότο. Άμα δεν έχετε κάτι από τα λαχανικά, απλά δεν το βάζετε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν θα αλλάξει η συνταγή πάρα πολύ. Απλά όσα περισσότερα λαχανικά βάζουμε. Θα είναι θόρυβο, Όσα περισσότερα λαχανικά βάζουμε, τόσο πιο ωραίο θα βγει το αποτέλεσμα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο είσαι αργός. Ενώ με αυτό να. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι έχει πάρει ωραίο χρώμα. Εδώ. Γυρνάμε από την άλλη. Γυρνάμε από την άλλη. Εδώ. Μας αρέσει. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και με το καρότο. Θα λιώσουν σχεδόν τα λαχανικά, δεν θα υπάρχουν, οπότε μη σας ενδιαφέρει τόσο πολύ να τα κόψετε τέλεια. Απλά κόψτε τα λεπτά για να μπορέσουν να γίνουν γρήγορα. Τώρα, θέλω ένα πιατάκι εδώ. Να βάλω το κοτόπουλο, που έχει πάρει ωραίο χρώμα. Και ξέχασα να βάλω αλατοπίπερο, αλλά δεν πειράζει, θα βάλω τώρα. Και ρίχνω μέσα τα λαχανικά μου. Εδώ. Όλα τα. Θα γίνει κάτι μοναδικό. Δηλαδή, σκέφτεσαι, θα κάνω ένα street φαγητό και ξεκινάμε κατσαρόλα. Δεν σου βγαίνει λίγο, είναι λίγο ξύμουρες, δεν είναι μπελέσι. Ναι. Αλλά έχουμε αποδείξει σε αυτή την εκπομπή ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην γίνεται και ότι κάνουμε, υπάρχει λόγος που το κάνουμε. Λοιπόν, πιπέρι μέσα και θέλω να ρίξουμε αρκετό πιπέρι, εδώ. Αλάτι. Και επειδή θα έχουμε αρκετή ποσότητα και κρέατος και ζωμού, βάλτε αλατάκι, μην το λυπηθείτε. Και σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι η κατσαρολίτσα μου διψάει για λίγο λαδάκι. Βλέπετε, είναι στεγνή τελείως. Οπότε θα προσθέσω λίγο λάδι για να μπορέσω να σοτάρω τα λαχανικά μου, εδώ. Και αφήνω εδώ να καραμελώσουν, τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Έχω κάνει τώρα ένα ωραίο κρεβατάκι. Για να ξαπλώσει ποιος, φίλε Διονύση? Σίγουρα και εσύ, το καταλαβαίνουμε. Το κοτόπουλο. Βέβαια ρε φίλε, τόση ωραία ετοιμάζουμε εδώ πέρα καταστασάρα τρελή.
έχουμε πάρει το καλύτερο στρώμα που υπάρχει. Δηλαδή, αυτό το στρώμα, φίλε, είναι στρώμα που πραγματικά θα πάρεις και θα είναι επένδυση ζωής. Ρίχνω το κοτομπουλάκι από πάνω και με την ευκαιρία να βάλω λίγο αλάτι που φέρει πάνω στο κοτόπουλο που δεν έβαλα καθόλου. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Άντε, γεια. Και τώρα, ήρθε η ώρα να σβήσουμε την κατσαρόλα μας. Θα ρίξω λίγο πάπρικα, εδώ. Μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικά θέλετε, ginger, σκόνη μουστάρδας, κάρι μπορείτε να το βάλετε μέσα. Δώστε χαρακτήρα στο φαγητό σας. Εγώ το μόνο που έβαλα είναι λίγο καπνιστή πάπρικα γιατί μου αρέσει. Σβήνω με κρασάκι. Ακούω αυτό το μαγικό θόρυβο που μου αρέσει. Το θόρυβο που ξέρω ότι εξατμίζεται το κρασί. Και μόλις εξατμιστεί λίγο το κρασάκι μου, ρίχνω το νερό. Εδώ. Τέλεια. Κάπα κόνο. Χαμηλώνω τη φωτιά και σιγοβράζω για 45 λεπτά. Γιατί θέλω να μαλακώσει πολύ το κοτόπουλο. Θέλω να λιώνει. Άμα ψήσω 20 λεπτά, 25, θα δυσκολευτώ να βγάλω ωραία κομματάκια από το κοτόπουλο και πάρα πολύ στρέντι, όπω το λέμε. Οπότε, λίγο υπομονή, 45 λεπτά έχει. Έχω. Το πιο ακριβό σάντουιτς στον κόσμο κοστίζει $214 και σερβίρεται στο εστιατόριο Serendipity 3 στη Νέα Υόρκη. Το Quintessential Grilled Cheese έχει ψωμί που φτιάχνεται με σαμπάνια Dom Perignon, νυφάδες χρυσού και βούτυρο τρούφας. Και μετά από 45 λεπτάκια το φαγητό μας είναι έτοιμο, γιατί ως τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό με μια πολύ ωραία σάλτσα μπελέση. Μπορούμε να το σερβίρουμε κανονικά. Λίγο πουρεδάκι, σαλτσούλα, κοτόπουλο, άντε γεια, έτσι. Ναι, λοιπόν, τώρα θα πάμε σε άλλο επίπεδο, γιατί είμαστε πολύ σοβαρή επιχείρηση. Το καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα δεν παίζουμε. Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι, δεν είμαστε τίποτα... Αγαείς. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί επίπεδο μιλάμε. Άλλο επίπεδο πρόσφυσης, αλήθεια. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, βγάζουμε τα κοτοπουλάκια από εδώ. Την πετσούλα την κρατάω ή τη βγάζω. Την κρατάς. Άμα θέλουμε λιπαρά, το αφήνουμε. Άμα θέλουμε να μην έχουμε λιπαρά, έτσι όπως είναι, έδωσε γεύση, την αφαιρούμε. Ο τσέγιος δεν είναι crispy, αλήθεια είναι. Και δεν θα μείνει crispy σε αυτή τη συνταγή. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι το εξής, παίρνουμε ένα πιρουνάκι και αρχίζουμε, σπάμε το κοτόπουλο εδώ. Γι' αυτό λέγεται και pulled pork ή pulled chicken. Γενικά η φιλοσοφία είναι ότι παίρνουμε και σπάμε το κοτόπουλο. Όσο είναι ακόμα ζεστό, άμα έχω και το κόκαλο, κοιτάξτε πόσο πολύ διευκολύνει. Γιατί κατευθείαν πατάς και σπάει ουσιαστικά το κρεατάκι. Τώρα το κρέας που βγάζουμε το κάνουμε κατευθείαν μέσα στη σάλτσα. Δεν τα αφήνουμε να στεγνώσει. Προσοχή βέβαια εδώ πέρα να μην βάλετε κάποιο κοκαλάκι. Δεν θέλουμε κόκαλα. Θέλουμε μόνο ψαχνό. Εδώ. Εύκολο ή δύσκολο, Διονύση? Πανεύκολο! Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνω και το υπόλοιπο κοτοπουλάκι και ρίχνω κατευθείαν μέσα στη σάλτσα. Αλλά είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ανακατεύω και αφήστε τώρα το κοτόπουλο, καθώς το έχουμε ξεψαχνίσει, να τραβήξει όλη αυτή την υπέροχη σάλτσα που είχε μείνει μέσα μαζί με τα λαχανικά. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Πρώτα απ' όλα, έτσι όπως είναι, με λίγο τυράκι, σερβίρουμε και κατευθείαν σε ένα σάντουιτς. Αλλά εμείς θα το πάμε έτσι λίγο παραπάνω, ένα επίπεδο λίγο παραπέρα, γιατί θέλουμε να είναι λίγο street το φαγητό μας. Σωστά, Μπελέση? Σωστά. Για να το κάνουμε street, θα προσθέσω δύο υλικά προαιρετικά. Απλά, κάνε λίγο εικόνα να προσθέσουμε μέσα κέτσαπ που θα μας δώσει τη γλυκιά γεύση και βέβαια την ντοματένια γεύση από την κέτσαπ και να βάλουμε και λίγο ουμάμι που ουσιαστικά είναι η σόγια σως. Ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ. Κάναμε ένα καταπληκτικό κοκκινιστό φαγητό κατσαρόλας. Σβήνω τη φωτιά μου, ίσα ήθελα να πάρει μία βράση. Δοκιμάστε εδώ να δείτε από αλάτι που παίρνει πώς πάει, γιατί ρίξαμε τη σόγια σου, η σόγια σου είναι αλμυρή. Λοιπόν, δοκιμάζω. Καλά, είναι φανταστικό, τρώγεται, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα φαγητό που δεν υπάρχει τώρα αυτό. Ανακλείδι. Είναι ακριβώς ό,τι θες για να βάλεις σε αυτά εδώ τα υπέροχα hot dog. Πόπο Παναγία μου. Λοιπόν, ερώτηση. Τα hot dog τα κόβω εδώ, εδώ ή εδώ? Από πάνω. Μέση. Εδώ. Ναι. Εσύ? Και εγώ το ίδιο. Συμφωνώ με τον Διονύση. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά ο Μίτσος έχει δίκιο. Σε περίπτωση που το ψωμάκι μου το κόψω εδώ, ανοίγει, σπάει και φεύγουν όλα από μέσα. Πάντα μα πάντα τα ψωμάκια για hot dog τα κόβουμε από την πάνω. Λογικό, δεν είναι? Λογικό. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι θα κάνουμε. Έτσι όπως είναι, ήδη μου τρέχουν τα σάγια, δεν υπάρχει. Λοιπόν, παίρνουμε
κοτοπουλάκι με λαχανικά και βάζουμε εδώ. Καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει ένας μικρός χαμός, έτσι. Ήδη έχεις αρχίσει να αναστενάζεις. Ξαναλέω ότι μπορείς να βάλεις και τυράκι από πάνω, σκέτο για να το σερβίρεις. Αλλά θα το κάνουμε λίγο πιο γκουρμέ. Η σαλάτα που θα βάλουμε από πάνω μπορεί να είναι ένα κόλσουλο με μαγιονέζα ή ένα κόλσουλο τύπου πολίτικη σαλάτα. Τι θέλετε να είναι? Ό,τι θες. Πολίτικη σαλάτα καλύτερα να πούμε. Αυτό θα απαντούσε κάποιος που είναι πιο γκουρμέ και κάποιος. Μιλάς για εσένα, δεν μιλάς τώρα για πίσω τους άλλους που κόβουν το ψωμάκι στα πλάγια. Κοίτα εδώ πόσο κρατάει το ψωμί, το βλέπεις. Γιατί εκεί πέρα που υπάρχει το χώρισμα είναι από κάτω. Η κάτω πλευρά είναι πιο σκληρή. Θα πάρω ένα να το δω. Περίμενε μισό λεπτάκι, δεν έχω τελειώσει. Όχι, να δω το πώς το έχει. Βιαστική. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Λοιπόν, θα πάρω ένα μπολάκι εδώ. Θα την κάνουμε έτσι λίγο. Λοιπόν, πάει το λάχανο εδώ, τρίβω και το καρότο μου. Να ξέρετε ότι ο Δημήτρης σήμερα σας έχει αφήσει πολύ πίσω. Δηλαδή, φαίνεται ότι αφουγκράζεται. Εγώ προσπαθώ να μάθω. Μπράβο, φαίνεται αγόρι μου, φαίνεται. Μα δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος από τη στιγμή που ξεκίνησες να κάνεις Kitchen Lab. Με βοήθησες. Το ήθελες. Εγώ είμαι απλά ο δάσκαλος. Εσύ είσαι ένας σωστός Jedi. Πραγματικά. Είσαι ο Άννακιν μου από εδώ και πέρα. Αλλά να ξέρεις, ο Άννακιν μετά έγινε Darth Vader, οπότε πρόσεχε. Όχι, όχι, Λοιπόν, ρίχνουμε και το καροτάκι μέσα. Να βάλω και λίγο κρεμμύδι, Σήμερα κάνουμε πάρα πολύ θόρυβο. Υπάρχει λόγος που κάνουμε θόρυβο. Για ποιος είναι ο λόγος, τι λέει, Διονύση? Να διώξουμε τα κακά πνεύματα. Ακριβώς, πρέπει να φύγουν τα κακά πνεύματα που ζήσαμε όλες αυτές τις στιγμές και είτε βάζετε μαγιονέζα, τα δένετε όλα με μαγιονέζα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Του πάει η μαγιονέζα, αλλά μπορούμε να βάλουμε απλά λίγο ξυδάκι, λίγο λάδι, αλάτι και πιπέρι, ό,τι θέλουμε. Η μία είναι πιο light εκδοχή, η άλλη είναι πιο street εκδοχή. Έξω από το γήπεδο σίγουρα θα έχει μαγιονέζα, θα έχει αυτό. Σε ένα καλό μαγαζί όμως που θα πάει ο Μίτσος, γιατί εκεί πέρα πηγαίνει τη γυναίκα του, όχι έξω από τα γήπεδα, φίλε Διονύση. Θα έχει αυτή τη σαλάτα. Και ο Μπελέσης βέβαια. Και ο Μπελέσης. Δεν μπορούμε να μπορέσουμε λίγο τσέντα αυτό. Μα τι λέει τώρα! Δεν είπαμε! Λοιπόν, τσένταρ εδώ. Όχι, στο τέτοιο λέω. Μα είπες εδώ, δεν είπες εκεί. Όχι, για το κοτόπουλο μιλάω. Για το κοτόπουλο εννοείται πως μπορούμε. Εννοείται άλλο πράγμα. Γίνε συγκεκριμένο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ρίχνω και τη σαλατούλα μου από πάνω γιατί είμαστε ωραίοι τύποι εδώ. Δεν έχουμε βάλει τυρί, θα μπορούσαμε να βάλουμε τυρί, το είπα 20 φορές. Και άμα θέλετε να μάθετε να φτιάχνετε το δικό σας αγκουράκι τουρσί που είναι πάρα πολύ εύκολο και φτιάχνετε μόλις σε 10 λεπτάκια, απλά πατήστε στο ίντερνετ αγκουράκι τουρσί Άκης Πετρετζίκης. Σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ποτέ αγκουράκι τουρσί στη ζωή σας. Δεν έχει καμία σχέση με το αγκουράκι τουρσί που αγοράζετε, το έτοιμο. Είναι άλλο επίπεδο. Καταλαβαίνετε, ο Διονύσης θα πάρει το έτοιμο. Ο Μίτσος θα πάρει αυτό. Για πείτε ρε παιδιά, δεν είναι καταπληκτικό. Για το pulled chicken sandwich, κόβουμε το κοτόπουλο στη μέση και το βάζουμε σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Σοτάρουμε για 3 με 4 λεπτάκια από τις δύο πλευρές, αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Στην ίδια κατσαρόλα βάζουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες, τα σκόρδα ψιλοκομμένα, το σέλερι σε μικρά κομμάτια και το καρότο σε μισοφέγγαρα. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, το θυμάρι και σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά. Βάζουμε το κοτόπουλο, την πάπρικα, σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε το νερό και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 45 λεπτά. Αφαιρούμε το κοτόπουλο, βγάζουμε το δέρμα και το ξεψαχνίζουμε με τη βοήθεια ενός πυρουνιού. Βάζουμε την ψύχα από το κοτόπουλο στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε την κέτσαπ, τη σάλτσα σόγιας και ανακατεύουμε. Μόλις πάρει μία βράση, αφαιρούμε από τη φωτιά. Για τη σύνθεση, κόβουμε το λάχανο και το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, τρίβουμε το καρότο και τα βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε το ξύδι, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τρίβουμε όλα τα λαχανικά με τα χέρια μας. Κόβουμε τα ψωμάκια στη μέση, γεμίζουμε με το κοτόπουλο, τα λαχανικά, το αγκουράκι τουρσί και σερβίρουμε. Το καλύτερο chicken sandwich μπορείτε να ετοιμάσετε σε healthy εκδοχή στο σπίτι σας. Εννοείται πως το τρώμε έτσι.
Και είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι junk. Είναι φαγητό. Φαγητό, φαγητό, σε street εκδοχή. Καταπληκτικό, να το κάνετε, να με θυμηθείτε. Σας αγαπώ.